Από εκεί και πέρα να πάω στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι τοπικό, αλλά είναι και πανελλήνιο, Πατροκοσμάς ο Αιτωλός και Φλόρινα. Τον κύριο Παρδάλη τον Εδεσιμότατο τον παρακαλώ να έρθει να πάρει το βήμα. Ο κύριος Παρδάλης είναι από το Σιράκο του Σιτήρου και είναι πολύ προσφυλής μας. Αγαπητοί Σερακετζανέοι, βλάχος εγώ μιας άλλης φυλής, σας χαιρετίζω, αλλά θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση και μία παράκληση. Θα αναφερθώ για τον Άγιό σας τον προστάτη του Πατροκοσμά. Θα ήθελα πρώτον να σταματήσουν τα σερβιρίσματα και οι συνομιλίες μεταξύ σας και οι χαιρετισμοί. Υπάρχει ο χρόνος του γλεντιού που τότε όλοι θα αγκαλιαστούμε, θα χαιρετηθούμε, θα φιληθούμε, θα πούμε τα πάντα. Τώρα όμως που θα γίνει αυτή η ομιλία για τον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό, τον Άγιο τον προστάτη σας, θα παρακαλούσα να υπάρχει ησυχία, γιατί έτσι προπαπούδες σας ακούγανε τον Πατροκοσμά κρεμάμενοι στα χείλη του και δακρυσμένοι. Παράκληση λοιπόν, ησυχία, ιδιαίτερα στο δεξιό κλήτος. Θα ήθελα να σας μεταφέρω πρώτον τις ευλογίες και τους χαιρετισμούς του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος δεν μπόρεσε για λόγους δικούς του να έρθει εδώ στο δεύτερο αντάμωμα των Σαρακατσανέων, και εύχεται κάθε ευλογία στους Σαρακατσανέους, στις οικογένειές σας, να είναι πλούσια τα ελέη, και συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σαρακατσανέων Δυτικής Μακεδονίας για αυτή την όμορφη εκδήλωση που γίνεται σήμερα εδώ στο ιστορικό Πισοδέρι, στο Πισοδέρι όπου ο Ρωσίβι Σαρακατσανέοι φέρνανε τα πρόβατά τους και εδώ πέρα ζούσανε και είχανε τις ωραιότερες εικόνες και τις ωραιότερες περιπέτειες της ζωής τους, γιατί τότε ήταν δύσκολες στιγμές, δύσκολες εποχές που περνούσανε σε αυτά εδώ τα βουνά. Ευχαριστώ λοιπόν, μετά τους χαιρετισμούς του Σεβασμιωτάτου, ευχαριστώ τον φίλο μου τον κύριο Κωνσταντίνο Κομπότα, άξιο πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσανέων Δυτικής Μακεδονίας, ο Φλάμπουρας, εκλεκτός συμπολίτης της πόλεως Φλωρίνης, που με επέλεξε μεταξύ τόσων αξίων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως μας ως ομιλητή με θέμα «Κοσμάς ο Αιτωλός και η Φλόρινα». Για τη σημερινή πρώτη ημέρα του δευτέρου ανταμώματος των Σαρακατσανέων Δυτικής Μακεδονίας. Πρόεδρε, η αγάπη σου προς το πρόσωπό μου και οι κοινοί αγώνες στο παρελθόν σε πολλά άλλα επίπεδα φρονώ ότι επέδρασε, δεν ακούγεται, φρονώ ότι επέδρασε για την επιλογή μου ως ομιλητού, και με τιμά ιδιαίτερα και με συγκινεί γι' αυτό και σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Όμως, για μένα εκλεκτών ακροατήριων, το πιστεύω ότι είναι και ως κάλεσμα του Αγίου Κοσμά και μέσα στα σχέδια του Θεού, και εξηγούμε. Πρώτον, από μικρή ηλικία, από το δημοτικό σχολείο ακόμη, το έτος 1955, στα Γιάννενα που γεννήθηκα, άκουσα για πρώτη φορά το όνομα ενός καλόγερου που λιγότανε Πατροκοσμάς, και αυτός μιλούσε για την Ελλάδα και έλεγε στους γιαννιώτες Γρεκοί, μάθετε ελληνικά γράμματα, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές της σκλαβιάς μας. Έτσι λοιπόν μέσα στην νεανική μου, στην παιδική ψυχή βρέθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός
με αυτά τα λίγα που γνώριζα. Με αξίωσε όμως ο Πανάγαθος Θεός όταν έγινα φοιτητής και βρέθηκα στην Αθήνα στο οικοτροφείο του μακαριστού γέροντα πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνου Καδιώτου. Εκεί πέρα γνώρισα καλύτερα τον προστάτη Άγιό σας, Άγιο Κοσμά, με το βιβλίο που έγραψε ο Μητροπολίτης, ο Αρχιμαντρίτης τότε Καδιώτης Αυγουστίνος, και είναι αυτό εδώ που κρατώ στα χέρια μου. Και τρίτον, τον Άγιο Κοσμά τον σέβομαι και τον τιμώ, διότι είμαι ο πρώτος στη Φλόρινα που βάφτισα το παιδί μου, το πρώτο παιδί μου Κοσμά, στο όνομα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος τονίζει στο βιβλίο του με έμφαση: ο Κοσμάς ήταν μια πολυμερής προσωπικότης, πολύ εδρός της Αδάμας, αλλά εκάστη πλευρά του πνευματικού τούτου Αδάματος ικτινοβόλη το ίδιο φως, το ανέσπερο φως του Αναστάντος Κυρίου. Γι' αυτόν τον πολύ εδρό Αδάματα, τον προστάτη, τον δικό σας αγαπητή Σαρακατσανέη και εκλεκτή καλεσμένη, με τις ελάχιστες μου δυνάμεις θα κάνω μερικές ωφέλιμες σκέψεις, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον εκ των νεωτέρων Αγίων μας, Κοσμά του Ετωλό, τον Άγιο των Σκλάβων, όπως ορθά τον ονόμασαν, που σε λίγες ημέρες θα τιμήσουμε και την Αγία του Μνήμη στις 24 Αυγούστου. Παρακαλώ ησυχία. Κρατώ με δέος και σεβασμό στα μαρτωλά μου χέρια τώρα τον Αδάματα που φέρνει το όνομα Κοσμάς ο Ετωλός, και διαβάζω το γράμμα της πρώτης πλευράς έδρας που έχει ένα γράμμα έψιλον. Αυτή η πλευρά του Αδάματος έχει ένα γράμμα έψιλον και μία λέξη έρος, έρωτας, έρος. Τι σημαίνει αυτό το γράμμα? Ότι ο Κοσμάς ο Ετωλός αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό που ήταν έρος στον ημφίο Χριστό. Ο Κοσμάς επτερού το θεϊκό έρωτη, και ο έρωτας, η αγάπη για τον Χριστό, ξεκινάει από τα πρώτα βήματά του. Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δέντρο της Ετωλίας. Οι ευσεβείς γονείς του τον ανέθρεψαν και τον μόρφωσαν σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τον πόλιασαν την αγάπη προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Ο Κοσμάς δεν έμεινε ικανοποιημένος όμως. Ήθελε να γνωρίσει περισσότερο τον ημφίο του και να αφιερωθεί τελείως σε αυτόν. Εγκαταλείπει τον κόσμο και μεταβαίνει στο Άγιον Όρος, όπου επί δύο δεκαετίες μονάζει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, και εκεί υπό την καθοδήγηση σοφών καθηγητών σπουδάζει στην ασκητική ζωή και με την προσευχή και τις ακολουθίες και τις γονοκλησίες συνομιλεί με τον Θεό, μελετά το Λόγο του Θεού, νηστεύει και αγωνίζεται για τον εξαγνισμό της ψυχής του. Ο πόθος του όμως ήταν να γίνει αρεστός στον έρωτά του τον ημφίο Χριστό, και ίσως εκεί στην αφάνεια θα άφηνε με οσιότητα την ψυχή του στον Χριστό που τόσο αγαπούσε. Να όμως, παρακαλώ προσέξτε αυτό που θα πω, να όμως η βουλή του Θεού δεν ήθελε τον δούλο του να παραμείνει στην αφάνεια, γι' αυτό δίπλα στη λέξη έρος υπήρχε και μία άλλη λέξη, μία δεύτερη λέξη, ελάς.
Έρος και Ελλάς ήταν για τον Άγιο Κοσμά κάτι που τον ενέπνεε και δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο Άγιον Όρος, και ήθελε όμως να ακούσει και τη Βουλή του Θεού. Και η Βουλή του Θεού ήρθε όταν, ανοίγοντας την Αγία Γραφή, που δυστυχώς σήμερα εμείς οι νεοέλληνες την Αγία Γραφή την έχουμε κλειστή στο εικονοστάσι και σκονισμένη και δεν τη διαβάζουμε. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς διάβασε μέσα από την Αγία Γραφή το κομμάτι που λέγει ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους γύρω μας. Μη δεις τα εαυτό ζητήτο, αλλά και το του εταίρου έκαστος. Να μην ζητεί κάποιος το δικό του συμφέρον μόνο, αλλά και το συμφέρον του αδελφού του. Και έχοντας αυτό το μήνυμα από τον Θεό, άφησε το Άγιον Όρος ο Άγιος Κοσμάς, πήρε την ευχή του Πατριάρχου και την ευχή των Πατέρων και κατέβηκε στην Ελλάδα, όπου εκεί πέρα θα αγωνιζότανε για τον Χριστό και για την Ελλάδα. Αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα ο Άγιος Κοσμάς, που στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας διέτρεχε την ύπαιθρο χώρα, και όπου διαπίστωνε με μεγάλη λύπη ότι δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία και οι χριστιανοί σχεδόν άντρες και γυναίκες ήσαν αγράμματοι, αλλά μόνον ολίγοι ήσαν εκείνοι που γνώριζαν γραφή και ανάγνωση, φώναζε: «Ανοίξτε σχολεία παντού, να σπουδάζετε κι εσείς αδελφοί μου, να μαθάνετε γράμματα όσο μπορείτε, για δεν εμάθετε οι πατέρες να σπουδάσετε τα παιδιά σας να μαθάνουν τα ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας στην ελληνική είναι γραμμένη. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων στη χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια, και ως αν μάθει το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος». Με τις ενέργειες του Αγίου χτίστηκαν 210 ελληνικά σχολεία και άλλα 1100 κατώτερα σχολεία. Για να δείτε, αυτός που ούτε ένα γρόσι δεν είχε, κατάφερε να χτίσει τόσα σχολεία. Διαπιστώσατε όμως, αδελφοί μου, ότι γύρισα τον αδάμαντα που λέγεται Κοσμάς στην από κάτω ακριβώς πλευρά, με το γράμμα Α, που σημαίνει ίσον αγάπη στον πλησίον των πάσχοντα αδελφών μου. Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τους αδελφούς χριστιανούς ήταν τόσο μεγάλη, που η δική μας αγάπη μπροστά στον πλησίον αδελφών μας οχριά υπολείπεται, ή μάλλον είναι μηδαμινή. Η δική μας αγάπη είναι επιφανειακή, είναι της στιγμής, είναι υποκειμενική, είναι συμφετερολογική, γιατί περιμένουμε την ανταπόδοση. Δεν είναι αγάπη όπως απλά τη λέει ο λαός: «Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό». Μια λέξη, η αγάπη μας είναι ξηραίλα. Η αγάπη του Αγίου Κοσμά ήταν ειλικρινής, ανυπόκριτος, ανυστερόβουλος και μη συμφερτολογική. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να σας την αναπτύξω. Το μόνο που τονίζω είναι δύο λέξεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην αγάπη του για τον πλησίον: ζήλος και θυσία. Όμως αφήνω αυτά τα γράμματα από τις έδρες αυτές για να πάω στην επόμενη έδρα, στο γράμμα Ι. Ήταν Ιεραπόστολος, ήταν Ιερομάρτυρας.
Ω, αυτή η πλευρά του Αγίου Κοσμά πρέπει να μας συγκλονίσει όλους, πρέπει να μας κάνει να νιώσουμε άπειρο σεβασμό, τιμή και αγάπη. Ο Άγιος Κοσμάς ήταν αληθινός Ιεραπόστολος, γιατί γνώριζε πραγματικά τι είναι η Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή είναι μία σπορά, και για να σπείρει ο σποριάς βγαίνει προς τα έξω και πηγαίνει στο χωράφι. Εξήλθεν ο Σπύρον τους πήρε των σπόρων αυτού. Βλέπετε, παίρνουμε εικόνες μέσα από τη ζωή τη δική σας, αγαπητή Σαρακατσανέη, που δεν με ακούτε αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τα λόγια αυτά βλέπει τη βάση της Ιεραποστολής. Πρώτος Ιεραπόστολος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που πραγματοποίησε την μεγάλη έξοδο για να σπείρει το λόγο του, λέγει σχετικά ο Άγιος Κοσμάς. Ο Κύριος λοιπόν βγήκε από τον οίκο του, δηλαδή από τους πατρικούς κόλπους, δια την ενσάρκωση της οικονομίας. Το πρώτο ιεραποστολικό άνοιγμα είναι η σάρκωση του Ιησού Χριστού. Έκτοτε η ιεραποστολή είναι μία ερωική έξοδος, και ο Άγιος Κοσμάς έκανε μια τέτοια έξοδο. Βγήκε από το Άγιον Όρος για να έρθει να κηρύξει στον κόσμο και να δώσει τη μάχη της Ιεραποστολής. Ξεκινά 4 Ιεραποστολικές σε όλη την Ελλάδα. Διδάσκει απλά και κατανοητά στους οροσίβιους κατοίκους των δύσβακτων χωριών, στους απλούς ποιμένες, στους κλέφτες, στους αμαρτωλούς. Με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος συντελούσε στην πνευματική συγκέντρωση του έθνους της εποχής εκείνης. Θα θυμηθώ τα λόγια του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτου, που έλεγε: «Αν μαζέψουμε σήμερα όλους τους παπάδες και δεσποτάδες, να τους στύψουμε έναν πατροκοσμά, δεν κάνουν». Ο Άγιος Κοσμάς μιμήθηκε τον Απόστολο Παύλο, όχι μόνο στις ιεραποστολικές περιοδίες, αλλά και στο μαρτυρικό θάνατο. Ο Πατροκοσμάς, ύστερα από συκοφαντίες των Εβραίων, των Ιωαννίνων, στον Τούρκο Πασά συλλαμβάνεται, και στο χωριό Κολικόντασι, κοντά στην πόλη Μεράτη της Αλβανίας, τον κρέμασαν σε ένα δέντρο δίπλα στο ποτάμι Αός, και εκεί άφησε την Αγία του ψυχή στον Υφείο Χριστό και παίρνει το στεφάνι του Ιεραποστόλου. Σάββατο 24 Αυγούστου 1779, πριν 238 χρόνια από σήμερα, μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς για την πίστη στον Χριστό, τον αρχηγό της ζωής μας, και για την αγάπη του προς την πατρίδα, και γι' αυτό λέγεται και Εθναπόστολος. Οι δυο έρωτες του Αγίου, Χριστός και Ελλάδα, το δίπτυχο αυτό, Χριστός και Ελλάδα, που δυστυχώς σήμερα, στη σημερινή μας εποχή, οι περισσότεροι Έλληνες το έχουν ξεχάσει και έχει ξεθοριάσει μέσα από την ψυχή μας. Αυτό το δίπτυχο Χριστός και Ελλάδα ήταν για τον Αυγουστίνο Καντιώτη η μεγάλη του αγάπη και ο φλογερός πόθος της καρδιάς του. Και όταν πρόφερε τις λέξεις αυτές έκλαιγε. Ο Πατροκοσμάς ήταν πρότυπο για τον φλογερό στρατιωτικό ιεροκήρυκα του έτους 1940, τον εν συνεχεία ακαταπώνητο ιεραπόστηλο σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και μετέπειτα Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο. Εύστοχα ο αγαπητός πρόεδρος κύριος Μπομπότας χαρακτήρισε το μακαριστό γέροντα Αυγουστίνο ένθερμο υποστηρικτή και συνεχιστή της διδασκαλίας του Πατροκοσμά. Γράφει για τον Άγιο των Σκλάβων ο μακαριστός γέροντας: «Κατά την περίοδο συνάντησα βοσκούς στην Πίνδο να αναφέρουν το όνομα του Αγίου και να δακρύουν. Ο Άγιος Κοσμάς, μου έλεγαν, να έχουμε την ευχή του
αυτός έστησε σταυρούς, υπλόγει τα βουνά μας και είναι ευλογημένα τα βουνά. Πόσες ψυχές θέλετε σώσει εν εκείνη την ημέρα? Και αυτή η προφητεία του Αγίου Κοσμά επαληθεύτηκε πολλές φορές. Ο πατήρ Αυγουστίνος μιμήθηκε τον Πατροκουσμά και στη Φλόρινα ως Μητροπολίτης πέρα του μεγάλου κοινωνικού έργου του. Έκανε γνωστό τον Άγιο Κοσμά που ήταν άγνωστος. Ο σοφός γέροντας είχε βαθιά την πεποίθησή του ότι ο Πατροκουσμάς πέρασε από τη Φλόρινα και τα χωριά της, μολονότι δεν υπάρχουν γραπτές πληροφορίες. Γι' αυτό ο πατήρ Αυγουστίνος έστησε σταυρό στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου Πρεσπών. Επίσης τεράστιο σταυρό έστησε στην κορυφή του λόφου του Αγίου Παντελεήμονος Φλόρινας. Στο ύψωμα έξω από τη Σιταριά έκτισε περίλαμπρο ναό στο όνομα του Αγίου Κοσμά και στο περίβολο του ναού έστησε μεγάλο σταυρό. Στο φλάβρο της Φλόρινας σε λοφίσκο υπάρχει εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά, το σημερινό φλάβρο, καθώς και η δροσοπηγή ήρθαν το 1866 από το Πλικάτι Κονίτσης. Από εκεί πέρασε ο Πατροκοσμάς. Έτσι οι φλαμπουριώτες μετέφεραν από γενεά σε γενεά τις διδαχές του Αγίου, αλλά και τον άπειρο σεβασμό και αγάπη τους που τον διατηρούν μέχρι σήμερα. Ύστερα από όσα ελέγχθησαν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Φλόρινα συνδέεται με τον Πατροκοσμά και σφραγίζεται με το έργο και τη ζωή του μακαριστού πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνου Κατιώτη. Τον Πατροκοσμά συνεχίζει να τον τιμά με λαμπρότητα και ο νυν Μητροπολίτης μας Θεόκλητος, διάδοχος και πνευματικό τέκνο του γέροντος Αυγουστίνου, αλλά και διότι ο Μητροπολίτης Θεόκλητος κατάγεται από το Κυπαρίσι Γρυβενών και πέρασε από εκεί ο Άγιος Κοσμάς και επί αρχιερατείας του ιδρύθηκε στην Πτολεμαϊδα Ιερά Μονή με το όνομα Άγιος Κοσμάς ο Εθολός. Διολίγων θα αναφερθώ για τις επιστολές που έγραψε ο Πατροκοσμάς. Αναφέρονται κυρίως στην ίδρυση των σχολείων. Στις επιστολές αυτές διακρίνομαι το οργανωτικό πνεύμα. Οι χριστιανοί αγαπιόντουσαν και άκουγαν τον Άγιο Κοσμά. Εσείς όμως δεν τον ακούτε. Γι' αυτό οι επιστολές αυτές θα μπορούσα να πω ήταν ένα επίσημο ιδρυτήριο έγγραφο των σχολείων και η κάθε επιτροπή που όρισε ο Άγιος για να διακυβερνήσει το σχολείο αποκτούσε δι' αυτούς της επιστολής τον επίσημο διορισμό της. Η υπογραφή του ήταν η επικύρωση επισήμου εγγράφου. Διασώθηκαν 13 έως 14 επιστολές. Μία εξ αυτών που έχει καταγράψει ο μακαριστός γέροντας Αυγουστίνος στο βιβλίο του είναι και η επιστολή που έστειλε στους συγχωριανούς μου, τους Ιρακιώτες, που βρίσκεται το χωριό αυτό στα Τζουμέρκα, στο όρος Λάμπο, ύψος 1150 υψόμετρο. Έχει εκεί λοιπόν, έστειλε την επιστολή του ο Άγιος Κοσμάς. Αγαπητέ Πρόεδρε, σε κάποιο αντάμωμα των Σαρακατσανέων είπατε, πέρα από τη χριστιανική διδασκαλία που μόνο τη επαναστατική σε μια εξουσία Τούρκων και Μουσουλμάνων παρότρινε να κατασεβάζουν μεγάλους σταυρούς, να βάζουν σταυρό στο δεξί χέρι και το μέτωπο των γυναικών, να βάζουν σταυρό στο φλάμπουρα του γάμου, να μην εμπορεύονται το γάλα της Κυριακής και να το δίνουν στους απόρους της Εκκλησίας. Αγαπητοί Σαρακατσανέοι, η διδαχή αυτή είναι πολύ συγκινητική και πολύ διδακτική.
Δεν θέλω να σας την πω, διότι θα σας κουράσω. Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι το γάλα οι Σαρακατσανέοι την ημέρα της Κυριακής που τους συμβούλεψε ο Άγιος Κοσμάς, το μερίδιο της Κυριακής, αφού το σμίγανε με όλα, με όλες τις έξι μέρες, το χωρίζανε σε 7. Τις 6, τα 7 μερίδια τα κρατούσαν για δικό τους λογαριασμό και το 7ο που σου είπε ο πρόεδρός σας το έδινε στους απόρους και στις εκκλησίες. Και ένα άλλο που θέλω να τονίσω, ότι ο Άγιος Κοσμάς έζησε στα δύσκολα χρόνια τότε που οι μουσουλμάνοι, όταν μιλούσε στην ελληνική γλώσσα και έκανε στο σταυρό σου, σε πιάνανε και σε ρίχνανε στην φυλακή, και αν δεν τον εξεσλάμιζαν τον σκότωναν. Ο Άγιος Κοσμάς κατόρθωσε να μετατρέψει αυτό τον φόβο των Ελλήνων και να τους κάνει γενναίους. Και θα ήθελα τώρα να κάνω μία σύγκριση με τη σημερινή εποχή, την τότε. Τώρα στη Μέση Ανατολή τι γίνεται? Οι τζιχαντιστές σκοτώνουν χριστιανούς. Ναι, σκοτώνουν χριστιανούς στο όνομα του Μωάμε. Τι κάνουνε? Προσιλητίζουνε νέους ανθρώπους και τους φανατίζουνε και τους ρίχνουνε στη φωτιά και ανατινάζονται και παίρνουνε μαζί τους και σκοτώνουν. Στο θάνατο παίρνουν πολλούς μαζί ανθώους ανθρώπους. Θα κάνω μία ερώτηση σε όλους σας και θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά σας. Έχετε δει ορθόδοξο χριστιανό τζιχαντιστή να ανατινάσετε και να σκοτώνει ποτέ? Αυτή την κατηγορία που τώρα τελευταίως μας ρίξανε, ότι είμαστε τζιχαντιστές οι ορθόδοξοι, την επιστρέφουμε σε αυτούς πίσω που το είπανε, διότι είναι ντροπή, είναι έσχος για να μας προσβάλλουν όλους τους ορθόδοξους που είμαστε 90%. Δεν είδατε λοιπόν κανέναν ορθόδοξο χριστιανό να είναι τζιχαντιστής και να ανατινάσετε. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιός σας, το Σαρακατσανέο, είναι συνδεδεμένος με τη Φλόρινά μας. Θέλω να έχετε την ευχή του. Θέλετε να έχετε τη ζωντάνια του. Θέλω να έχετε την αγάπη για την πατρίδα και για τον Χριστό. Κάτι που μας λείπει σήμερα. Να έχετε λοιπόν την ευχή του και να προοδεύετε στις δουλειές σας. Να είστε καλά και καλή αντάμωση του χρόνου. Ο πατέρας Σωτήριος Παρδάλης, πριν να γίνει ιερέας, υπήρξε τραπεζικός και οικονομολόγος. Επίστευε στον πλούτο, στην πλειονότητα των, όπως και εμείς, της ανάπτυξης. Πολύ φυσιολογικά, σήμερα πιστεύει και το πράττει στον πλούτο των ιδεών και της χριστιανοσύνης. Ευχαριστούμε πολύ, τον Πάτερ Σωτήριο Παρδάλη.